Όταν στη δεκαετία του 60 δούλευα στην Κρήτη, στα Βυζαντινά μνημεία και σε εικόνες τέμπλων και συλλογών, δεν βρήκα κάποιο δείγμα γραφής του Δομήνικου Θεοτοκόπου. Έψαχνα βέβαια στα τυφλά, γιατί δεν είχα την εμπειρία της τεχνικής και των μέσων που ο ζωγράφος χρησιμοποιούσε εκείνη την εποχή. Η επιθυμία των Κρητών ζωγράφων να επισκεφθούν τη Βενετία, έκανε το Δομήνικο να κάνει το ταξίδι αυτό χωρίς επιστροφή. Ο ζωγράφος απέρριψε και τις δύο τάσεις ζωγραφικής, και τη Βυζαντινή και τον κλασικισμό της Αναγέννησης. Βαθιά ριζωμένη μέσα του η Βυζαντινή παράδοση και ο εξπρεσιονισμός αυτής της τέχνης, οπλισμένος και με τις δύο τάσεις της εποχής, γνώσεις των αρχαίων και βυζαντινών κειμένων, έφτασε να είναι ο μεγάλος ζωγράφος όλων των εποχών. Το 1983, ο νεαρός τότε αρχαιολόγος Γιώργος Μαστορόπουλος, σε καταγραφές που έκανε στα νησιά των Κυκλάδων, στη Σύρο, κατέγραψε εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου με υπογραφή «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Δίξας». Η εικόνα μεταφέρθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο και μου ανατέθηκε να αποφανθώ για τη γνησιότητα της υπογραφής και στη συνέχεια η συντήρησή της. Όπως είναι γνωστό, η τεχνική της εικόνας και στην εποχή του Θεοτοκόπουλου ήταν αυτή της αυγοτέμπερας, τεχνική που μετέφεραν οι Κρήτες ζωγράφοι από την Κωνσταντινούπολη. Δεν έπαψαν βέβαια και με την άδεια των ενετικών αρχών πήγαιναν να προμηθευτούν τα χρώματά τους. Τα συνδετικά υλικά των χρωμάτων είναι αυτά που άλλα αναδεικνύουν και άλλα υποβαθμίζουν το ζωγραφικό αποτέλεσμα. Στην εποχή του Θεοτοκόπουλου δοκιμάστηκε στη ζωγραφική η λαδοτέμπερα, ένα μείγμα λαδιού και τέμπερας που δίνει στη ζωγραφική μία διαφάνεια και ένα εσωτερικό φως. Η όλη εργασία έγινε με τη βοήθεια του μικροστερεοσκοπίου και με χειρουργικά μαχαιράκια. Έτσι αφαίρεσα τα επιθέματα και κατά τόπους επιζωγραφίσεις που είχε η εικόνα. Έφτασα στο οξυδωμένο από το χρόνο βενίκι του ζωγράφου. Αφαίρεσα ένα στρώμα από αυτό χωρίς να ενδείξω τη ζωγραφική επιφάνεια. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στην εικόνα είναι ισοζόμενη από το χρόνο ζωγραφική του ζωγράφου και ένα δείγμα ακαθάριστο στο κάτω αριστερό μέρος για να γίνει κάποτε μία περισσότερη μελέτη γύρω από την τεχνική και τα μέσα που ζωγράφιζε ο ζωγράφος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μου εμπιστεύτηκαν την εργασία αυτή, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία στη δίμηνη αυτή ενασχόλησή μου με την εικόνα που έδειξε ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος να πλησιάσω κοντά στη ζωγραφική αυτή και παρέα με τον ζωγράφο να δω τα προτερήματα αυτής της ζωγραφικής και την αγωνία του για κάτι καινούριο. Δεν τόλμησα βέβαια να το πω ότι και εγώ είμαι ζωγράφος.